Τη δικιά της στέγη εντός του επιβατικού λιμανιού του Βόλου βρίσκει επιτέλους η Αργό. Το πλοίο που αποτελεί πλέον το ζωντανό σύμβολο της πόλης θα μεταφερθεί εντός του προσεχούς διαστήματος σε χώρο των δυτικών αποθηκών στην κεφαλή της κεντρικής προβλήτας που θα διαμορφωθεί κατάλληλα. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα το μεσημέρι από τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, τον Δήμαρχο και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Σούρλα, που όπως τονίστηκε συνέβαλε καθοριστικά ώστε να επιληθεί το πρόβλημα στέγασης της Αργούς. Ήταν μια προσπάθεια μετά από αίτημα του Δήμου Βόλου, στην οποία συνέβαλε τα μέγιστα και ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Έγινε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κ. Παπαλιγούρα. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, τον κ. Βλάχο, στο χώρο όπου προτάθηκε. Πρόκειται για το χώρο στις δυτικές αποθήκες στην κεφαλή του κεντρικού προβλήτα, όπου σήμερα στεγάζεται, υπάρχει μια αποθήκη η οποία είναι κενή. Ο χώρος που θα διαμορφωθεί θα είναι εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων και η παραχώρησή του γίνεται από τον Οργανισμό Λιμένος για τα επόμενα 3 χρόνια στο Δημοβόλιο έναντι συμβολικού τιμήματος που θα καθοριστεί από το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος. Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και στήριξε και ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Σούρλας, και με τη στήριξη της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου έχουμε τελικά την έγκριση, αφού είδαμε και τον Υπουργό, τον κ. Παπαλιγούρα, που επισκέφθηκε την πόλη του Βόλου, έχουμε την έγκριση. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Σούρλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή εξέλιξη. Όπως τόνισε, η Αργό, που αποτελεί ζωντανό σύμβολο του Βόλου, βρίσκει στέγη ώστε να προφυλαχθεί από τις καιρικές συνθήκες. Ο χώρος στο επιβατικό λιμάνι είναι, όπως είπε, ιδανικός και σε συνδυασμό με το νέο επιβατικό σταθμό που παραδίδεται σύντομα, θα αποτελέσουν το ορμητήριο εν ώψη της πολιτιστικής μεσογειάδας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος ανακοίνωσε ότι στο τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνονται οι εργασίες στο νέο επιβατικό σταθμό που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2004 και είναι εμβαδού 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Ήθιστε όλοι οι σταθμοί να φέρουν κάποιο όνομα. Θα προτείνω στο σώμα ο σταθμός ονομαστεί επιβατικός σταθμός Ιάσων. Πρόκειται για ένα μυθικό ήρωα της περιοχής μας και νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτόν τον σταθμό που φιλοξενείται στο λιμάνι του Βόλου.